Οι Ευρωπαίοι ηγέτες όθησαν μόνοι τους την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η ίδια έκανε λόγο για ενεργειακή κατάρρευση, ενώ επεσήμανε πως τώρα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πείσουν τους πολίτες τους ότι αυτό που κατά τα άλλα δεν είναι καλό και σωστό, είναι προς το συμφέρον τους. Αυτό είναι ένα τεστ για τη δημοκρατία, πρόσθεσε. Επιπλέον η Ζαχάροβα δήλωσε ηρωνικά ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έκαναν σπουδαία δουλειά στον ενεργειακό τομέα. Το Nord Stream και το Nord Stream 2 που καταστράφηκαν βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης της Δύσης και όχι της Ρωσίας. Μιλάμε για τη Βαλτική θάλασσα, μια περιοχή που ελέγχεται από χώρες του ΝΑΤΟ, είναι περιοχή ευθύνης τους, υπενθύμησε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών των καυσίμων, ιδίως του φυσικού αερίου, η βιομηχανία στην Ευρώπη έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, γεγονός που έχει επηρεάσει και άλλους τομείς της οικονομίας. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν πληθωρισμό ρεκόρ τις τελευταίες δεκαετίες.